Θεόπλευος ενωμάτησας, υφήξη πόντων ετάνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμησας, Βασίλειον ιεράτευμα, Πατερός ιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν τον μεγαλέ. Και πάντων των βοηθών των αυτήν. Έτσι δάμεθα και υπέρ της ακούσε Κύριε το Θεόν ημών φωνής, θεήσε σήμα των αμαρτωλών και λέησε ημάς. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ο των όλων δημιουργέ και Κύριε και Βασιλεύ των αιώνων, ο πολλής εν ελέη και πλούσιος εν αγαθότητη, ο τα δώρα των μάγων εν επιφλέπτος δεξάμενος, ο άρθρος της ζωής που εκπλουγάν κατά βάση του καιρούς και χρόνους, εν της η εξουσία θέμενος και την ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένου σου εν διευσύνων αυτή η μέρα, επί τη εισόδου ημών εις τον αιών εν η αυτόν της Χριστότητός σου, ευλόγησον τους πλακούντας τούτους τους προσφερμένους εις δόξαν σύν και τιμήν, τον Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας, ουρανοφανούς του Μεγάλου. Επίβλεψουν μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίου σου και κατάψουν ετοιμάς τους τεσταδόρατα αυτά ευθερπίσαντας και τους ξαρτώνετε λαμβάντας τα σουρανίους δωρεά σου ότι επισυλληπήκαμεν το ζώο του Θεού εις τους αιώνας. Την ευλογία σου με την εταιρεία του Μητροπολισσού Μεγάλης Βρετανίας κατάπεμψουν και πλήρωσουν αυτήν χάριτος ειρήνης και καθοσύνης. Επίβλεψουν επί τους ομοθυμαδών συναγωμένους προς τον κυρώνο συμφέρον δούλο σου. Άλυσον αγαθέ τις καρδίες αυτών και κατεύθυνον τα διανοήματα και διαβήματα αυτών ως εργασία των θείων σου εντολών. Πρεσβείες της Παναχράν του Αγίου σου Μητρός, των Αγίης Πατρών του Βασιλείου του Μεγάλου και πάντους των Αγίου των Απαιώνωση και Ευαρεστησάντων. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά τον πατέρα Αναστάσιο και τους Πελοποννησίους, πως Θεσσαλό με καλέσαν να κόψω την πίτα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί ήρθα να συμμετάσχω και στην συνεχόμενη εκδήλωση για τελικά γράμματα με ομιλητή τον γενικό μας πρόξιμο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί βρίσκομαι ανάμεσά σας σε μια τέτοια τελετή που σηματοδοτεί καινούργια πράγματα, λέμε καινούργιος χρόνος, όλοι θέλουμε κάτι καινούργιο και ευχάριστο και καλύτερο στη ζωή. Να δίνει ο Θεός, ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Παντελήμωνας που μας φιλοξενεί σήμερα, ό,τι αγαθό στον καθένα από εμάς και κυρίως στην μικρή και μεγάλη πατρίδα να δυναμώνουν για να είμαστε όλοι καλύτερα. Χρόνια πολλά σε όλους. Θα δώσω την. Εγώ προσέχουσα την πίτα στον οικοδεσπότη να δώσει εκείνο τα κομμάτια που θέλει. Ο Πατρός και μερικά κομμάτια παραδοσιακά όπως κόβουμε είναι του Χριστού, της Παναγίας, του Αγίου Βασιλείου που είναι η πίτα του και έχει και το όνομά του και της κοινότητας που μας φιλοξενεί εδώ, του Αγίου Παντελεήμονος, κατόπιν να δώσουμε καταρχαία παράδοση δίνουμε στο πτωχό το επόμενο κομμάτι και μετά δίνουμε στους φιλοξενούμενους. Εν προκειμένου, ο κύριος φιλοξενούμενος μας εδώ είναι ο γενικός πρόξενος της μητέρας πατρίδας, ο κύριος Δεμέτρικας, ο οποίος θα πάρει στο κομμάτι μαζί με τις ευχές και προσευχές μας για καλή και ευλογημένη χρονιά και κάθε επιτυχία στα μεγάλα και σπουδαία και φθινοπόρα καθηκόντά του. Επίσης, το επόμενο κομμάτι στον συντονιστή εκπαίδευση της Ελληνικής Περιοχίας Λονδίνου, τον Δ. Κόσιβα, μαζί με
τις ευχές μας. Χρόνια πολλά. Αυτή η εκδήλωση στην οποία βρισκόμαστε εδώ απόψε έχει επαιτειακό χαρακτήρα. Είναι ενταγμένη μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των τριών ιεραρχών και των ελληνικών και χριστιανικών γραμμάτων, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας και της Θεοφιλούς και Φιλογενούς Ομογένειάς μας. Και συνδιοργανώνεται μεταξύ δύο σπουδαίων οργανισμών, της Βοηθικής Αδελφότητας Κυριών και Δεσποινίδων αυτής της φιλοξενούσας κοινότητας, με την επωνυμία η Αγία Αγάθη, και γιορτάζει η αδελφότητα σε λίγες ημέρες. Την ερχόμενη Παρασκευή είναι η γιορτή της Αγίας Αγάθης. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τις κυρίες της Βοηθικής Αδελφότητας της κοινότητάς μας που ετοίμασαν και πολύ ωραία αποσπάτα και έπιευστα χειαράσματα. Συνδιοργανώνεται λοιπόν μεταξύ των κυριών της τοπικής κοινότητας και της Εταιρείας Προπονησίων Μεγάλης Βρετανίας η εκδήλωση αυτή. Για τον ομιλητή και το θέμα του θα μας μιλήσει και θα το παρουσιάσει τον ομιλητή, ο πρόεδρος της Εταιρείας Προπονησίων Μεγάλης Βρετανίας, Δόκτωρ Λένα Μάρκου. Την καλώ αμέσως να πάρει το μικρόφωνο. Καλωσορίσατε και πάλι. Καλησπέρα σας, αγαπητοί πατριώτες, αγαπητοί φίλοι της Εταιρείας Πελοποννησίων. Είναι τιμή μας που σας έχουμε απόψε, γιατί είναι μια ιδιαίτερη γιορτή. Είναι η γιορτή που συμβολίζει, παρόλο που είμαστε στα τέλη του Γενάρη, συμβολίζει την αρχή της νέας χρονιάς. Οπότε όλοι ευχόμεθα τα όνειρά μας να γίνουν πραγματικότητα και ευχόμεθα και στους άλλους υγεία, χαρά και ευτυχία. Απόψε έχουμε την τιμή να έχουμε το πρόξενο της Ελλάδας, κύριο Σωτήρη Δεμέστικα, μαζί μας, τον οποίο θα σας παρουσιάσω με πάρα πολύ λίγα λόγια. Θα πω ότι τελείωσε η νομική Αθηνών και ότι πολύ σύντομα ασχολήθηκε με την διπλωματική καριέρα, πήγε στη σχολή, για τους διπλωμάτες. Μετά ξεκίνησε με το Υπουργείο Εξωτερικών, συνέχισε με υπηρεσία στο Σεράκευο και είναι εδώ και από το 2014 στο προξενείο μας και έχουμε πάντα τη χαρά να τον βλέπουμε και του καθήκοντος, αλλά κυρίως να τον βλέπουμε μαζί μας. Γιατί πρέπει να τονίσω ότι ο κ. Δεμέστικας είναι είναι υποστηρικτής της Εταιρείας Πελοποννησίων. Είναι πάντα παρόν, είναι πάντα πρόθυμος να βοηθήσει και γι' αυτό τον ευχαριστώ από καρδίας εγώ προσωπικά και όλη η εταιρεία μας. Τώρα έχουμε ένα σημαντικό θέμα για το οποίο θα μας μιλήσει ο κύριος Δεμέστικας και αυτό είναι ο Γιώργος Εφέρης ως διπλωμάτης και ως ποιητής. Όπως ξέρετε όλοι, ο Γιώργος Εφέρης με την πένα του δόξασε την Ελλάδα, την έκανε γνωστή, είχε μοναδικό τρόπο έκφρασης και τα ποίηματά του ήταν γνωστά όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εγώ δεν θα πω περισσότερα, δεν θα μας αφιλωρήσω, θα καλέσω τον κύριο Δεμέστικα να μας πει το μέλλον. Ευχαριστώ. Βεβαίως το θέμα μας είναι αρκετά ευρύ. Είναι δύσκολο να εξαντλήσει κανείς μια προσωπικότητα που πήρε Νόμπελ λογοτεχνίας. Αλλά θα επιχειρήσουμε μια εισαγωγική παρέμβαση στην Σπέλλον Σεφέρη ως ποιητή και διπλωμάτη, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη ότι υπηρέτησε εδώ ως πρεσβευτής. Το τελευταίο του πόστο ήταν στην Πρεσβεία Λονδίνου ως πρεσβευτής. Είχε όμως βρεθεί και ως υποπρόξενος και αργότερα διευθύνων το Γενικό Προξενείο Λονδίνο. Δηλαδή υπηρέτησε λοιπόν σε τρεις διαφορετικές στιγμές της καριέρας του. Και αυτός είναι και ο λόγος για οποίο τον επιλέξαμε σήμερα να τον παρουσιάσουμε. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίως με ειδική αναφορά την κοινότητα του Αγίου Παντελήμονος εδώ στο Χάρογο, η οποία έχει την ικανότητα να αναπτύσσει πολυσχετείς δραστηριότητες της χάρης της επικεφαλής, τους οποίους και συγχαίρω για άλλη μια φορά, τον πατέρα Αναστάσιο και τους συνεργάτες του. Ο Γιώργος Εφέρης, λοιπόν, όπως είπαμε,
Έχει καταγωγή από την Μικρά Ασία. Γεννιέται στην Σμύρνη το 1900. Και αυτή ακριβώς η ιδιότητα του Μικρασιάτη, που μετανάστευσε αργότερα, είναι ένα στοιχείο το οποίο θα παίξει ρόλο σε όλη του την πνευματική δημιουργία. Είναι γιος του επιφανούς νομικού, του Στυλιανού Ζεφεριάδη, ο οποίος είχε σπουδάσει νομικά στην Γαλλία, ασκούσε το επάγγελμα της δικηγορίας στη Σμύρνη και αργότερα και στο Παρίσι και ήταν και σύμβουλος του γαλλικού προξενείου στην Σμύρνη. Είχε μεταφράσει αρχαίους τραγικούς και οπωσδήποτε η όλη αυτή η κλασική παιδεία της οικογένειας εξηγεί και τον δρόμο που διάλεξε αργότερα ο Λέος Επέρης προς την κατεύθυνση της νομικής και της διπλωματίας και των γραμμάτων. Η οικογένεια λοιπόν του Σεφεριάδη, ο πατέρας του, η Δέσποινα Τελική Δημητέρου και οι δύο καταγωγή από τη Μικρά Ασία, την περιοχή της Μήνης, βρίσκεται εκεί πέρα τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, μέχρι το 1914, όπου θα αρχίσει να γίνεται δύσκολη η ζωή των χριστιανών στη Μικρά Ασία. Η οικογένεια ζει στη Σμύρνη και περνά τα καλοκαίρια της στην σκάλα των Βουρλών. Ένα όμορφο πράσινο. Εδώ πέρα βλέπουμε τον μετέπειτα ποιητή μαζί με τα αδέρφια του, την Ιωάννα και τον Άγγελο. Ο Άγγελος θα έχει άδειο στο τέλος, το 1950, αλλά η Ιωάννα θα εξελιχθεί και εκείνη σε λογοτέχνη και μάλιστα θα παντρευτεί τον καθηγητή φιλοσοφίας και μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αυτές εδώ είναι οι στιγμές που σημαδεύουν, που συνοδεύουν το Σεφέρι και στη ζωή του και στις αναμνήσεις του. Πρέπει να πούμε ότι δεν έχει τόσο όμορφες αναμνήσεις από την ίδια τη Σμύρνη, όπου ήταν το που την έχει συνδέσει με το σχολείο και με τις χρεώσεις τη συναφής με τα σχολικά χρόνια, αλλά κυρίως με τη σκάλα των Βουρλών, που είναι το σπίτι της γιαγιάς του, που περνάει κάθε καλοκαίρι. Το 1914, ο Σεϊνός Επεριάδης έχει δει ήδη ότι τα πράγματα για τους χριστιανούς της Μικράς Ασίας δυσκολεύουν. Ήδη από το 1908, όταν το κύμα των Νεοτούρκων καταλαμβάνει την εξουσία στην Κωνσταντινούπολη, αρχίζουν τα προβλήματα του διωγμού που θα έρθει. Και βέβαια, ακόμα τονότερα, από το 1912, όταν θα καταλάβει την εξουσία στην Κωνσταντινούπολη η δικτατορική κυβέρνηση. Η ζωή πλέον γίνεται δύσκολη και λίγες μέρες μετά την έκρηξη του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 1914, ο Σεφεριάδης θα πάρει την οικογένειά του, θα σφραγίσει στο σπίτι του και θα εγκατασταθεί στην Αθήνα. Δεν θα επιστρέψουν βέβαια ποτέ εκεί. Ο γιος Σεφεριάδης θα συνεχίσει από την Δευτέρα Γυμνασίου στο πρώτο Υποκλασικό Γυμνάσιο Αθηνών. Θα ολοκληρώσει τις σπουδές του 1918 και στη συνέχεια θα μετακινηθεί στο Παρίσι, όπου το βλέπουμε εδώ σε ηλικία 18-20 ετών ως φοιτητή της νομικής στην Σορβόνη. Η εποχή στο Παρίσι είναι τα χρόνια κατά τα οποία ο Λέος Επέρης γνωρίστηκε με τους Γάλλους συμβουλιστές εκείνης της περίοδου, δηλαδή τον Πολ Βαλερή, τον Πολ Βελιουάρα, από τον οποίο και επηρεάστηκε, μετέφρασε έργα τους και μοιήθηκε στον κόσμο της ποίησης. Δεν γράφει όμως ακόμα, είναι η περίοδος που ο ίδιος προσπαθεί να ανοιχνεύσει το έδαφος της δικής του γνήσιας γραφής, θα δημοσιεύσει αργότερα τα πρώτα του έργα. Στην πρώτη φάση αυτή, θα αρχίσει τη μετάφραση, θα αρχίσει τη μετάφραση έργα του Πολ Βαλερή, μια βραδιά με τον κύριο Τεστ, που θα δημοσιεύσει το 1926, αλλά αρχίζει να οριμάζει μέσα στο μυαλό του η απόφαση για να ακολουθήσει τον διπλωματικό κλάδο. Για τον λόγο αυτό θα έρθει στο Λονδίνο
το 1924, για να μάθει αγγλικά. Θα ζήσει μερικούς μήνες και θα αρχίσει να παρακολουθεί τα κινήματα της εδώ λογοτεχνίας, τον αγγλικό μοντερνισμό και τους εκφραστές του, που κυρίως τον συντρόφωσαν αργότερα στην δική του πνευματική δημιουργία, καταξοχήν τον T.S. Eliot και τον Harry Miller, τον Ezra Pound. Ενώ δηλαδή η πρώτη περίοδος που σε φέρει είναι, θα λέγαμε, περισσότερο αναφορά στον πνευματικό συμβολισμό, στη συνέχεια της καριέρας του, από την 30 και μετά, ο Σεφέρης έχει εμφανίσει επιρροές από τον αγγλικό μοντερνισμό. Ο Σεφέρης θα καταφέρει να διοριστεί ακόλουθος πρεσβείας στον προεξοδικό του 1926, ένα χρόνο μετά το θάνατο της μητέρας του. Είναι παράλληλη εποχή που αρχίζει και συγκεντρώνει τα έργα του για την πρώτη του συλλογή, την οποία θα δημοσιεύσει το 1931. Με τον τίτλο «Στροφή». «Στροφή» είναι ο τίτλος της πρώτης ποιητικής συλλογής του Σεφέρη. Περιέχει έργα από την περίοδο 1924, το πρώτο έργο, δηλαδή το «Fog», το οποίο έγινε στο Λονδίνο. Και αργότερα, μέχρι το 1928-1930, αυτή είναι η περίοδος που καλύπτει η πρώτη αυτή ποιητική συλλογή. Η έννοια η στροφή θεωρείται μια γενικότερη εξέλιξη στην ελληνική ποιήση και για τον Σεφέρη, αλλά και γενικότερα θεωρήθηκε ότι συνέβαλε στην ανανέωση της ελληνικής ποιήσης. Πλέον έχουμε σιγά σιγά εγκαταλείπεται η αφηγηματική ποιήση, έχουμε μια πιο συμβολική γραφή, εγκαταλείπεται η ονοκαταληξία, σιγά σιγά πάμε σε ελεύθερο στίχο. Και βεβαίως έχουμε μια αφετηρία που είχε στη συνέχεια πολλούς εκφραστές, οι οποίοι έγιναν γνωστοί ως η γενιά του 30. Η καταξίωσή του όμως έρχεται μερικά χρόνια αργότερα, ακολουθεί η Στέρνα το 1932 και κυρίως το Μυθιστόρημα το 1935. Είναι πλέον ο Σεφέρης εγκαταλείπει οριστικά την ομοιοκαταληξία. Εδώ βλέπουμε ακόμα ότι επιβιώνει ο 15-σύλλαβος στίχος των δημοτικών τραγουδιών, αλλά αργότερα εγκαταλείπεται οριστικά. Έχει καθιερωθεί πλέον ο νεοτερισμός της γενιάς του 30 και όλη η δημιουργία αυτής της περίοδου ακολουθούν πιο ελληνέθερες μορφές. Το 1935, λοιπόν, στο Μυθιστόρημα, ο Λιώσης Πέρης εμφανίζει τα μοτίβα που θα συναντήσουμε αργότερα στο σύνολο της ποιησής του. Το έργο έχει απαρτίστα από 24 μέλη, όσες είναι και οι ραψοδίες, με σαφή αναφορά στα ομιλικά έργα. Και βλέπουμε την προσπάθεια του ανθρώπου να αποφύγει το πεπρωμένο του μέσα από τους μύθους των έργων αυτών, μέσα από ομιλικές αναφορές. Είναι σαφής πλέον η μεταστροφή του ποιητή από τον γαλλικό συμβολισμό στον αγγλικό μοντερνισμό, σε μια εποχή που ο Λιώσης Σεφέρης υπηρετεί πλέον στο Λονδίνο. Από το 1931 και μετά έχει τοποθετηθεί στο προξενείο Λονδίνου, υπηρετεί εκεί πέρα, τότε βρισκόταν στην Gower Street, δεν ξέρω ακριβώς πότε μετακινήθηκε μετά στο Λαμπάρκ, αλλά ο Σεφέρης βρίσκεται εκεί ως υποπρόξενος το 1931 και αργότερα αναλαμβάνει τη διεύθυνση του προξενικού γραφείου. Επιστρέφει στην Αθήνα και μετακινείται ως πρόξενος στην Κοριτσά το 1936. Εδώ πέρα είναι η άλλη εκπρόσωπη της γενιάς του 30, το κίνημα της ποιήσης, στην οποία ανήκει και η ποιήση του Σεφέρη. Και εδώ είναι ο Γιώργος Σεφέρης στο προξενείο της Κοριτσάς.
Εκεί θα κάτσει μόνο 2 χρόνια. Είναι ήδη η εποχή που αρχίζει να ενσκύπτει πάνω από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο το φάσμα του 4ου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Σεπέρης θα μεταφράσει την έρημη χώρα του T.S. Eliot και στη συνέχεια θα αναλάβει το 1948 στην Αθήνα καθήκοντα διευθυντή εξωτερικού τύπου στο Υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών. Είναι περίοδος που δίνει την συλλογή τετράδια γυμνασμάτων και στη συνέχεια το ημερολόγιο καταστρέφοντος άλλα. Ο Γιώργος Σεπέρης στην Αθήνα, λίγο πριν την εκδήλωση της Γερμανικής Συλλογής με τον Γιώργο Θεοτοκά, άλλο εκπρόσωπο της ίδιας περίοδος, μια Σουτιάδα. Και την ίδια περίοδο θα παντρευτεί τη σύζυγο της ζωής του, τη Μαρία Ζάνο, τη Μωρό Σεφέρη. Λίγες μέρες, ο γάμος έγινε λίγες μέρες, μία μέρα μάλλον μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Γερμανούς, που ήταν πριν 1941, και λίγες μέρες πριν η ελληνική κυβέρνηση εγκαταλείψει την Αθήνα. Θυμίζουμε ότι είναι η περίοδος όπου ο Σεφέρης έχει επιστρέψει από την Κοριτσά και έχει αναλάβει στο. Καθεστώς βεβαίως, 7 Αυγούστου, έχει αναλάβει διευθυντής εξωτερικού τύπου στο Υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών. Είναι μια θέση όπου βασικά το καθήκοντα ήταν η επικοινωνία του ξένους ανταποκριτές στην Αθήνα, λίγο πριν την έναρξη βεβαίως του Μεγάλου Πολέμου. Παράλληλα, είναι η εποχή κατά την οποία θα δημοσιεύσει το ημερολόγιο καταστρώματος Α, μια συλλογή που θα βρει και συνέχεια αργότερα, και η οποία αποτυπώνει, είναι οπωσδήποτε επηρεασμένη από τα πολιτικά γεγονότα της εποχής και τον επικείμενο πόλεμο που όλοι οι αισθάνονται ότι θα ξεσπάσει, και αποτυπώνει θα δούμε τώρα την απεσιοδοξία του ποιητή μέσα από ένα πολύ χαρακτηριστικό ποίημα. Εδώ έχουμε άλλη μια φωτογραφία, όπου είναι σε ευχάριστες στιγμές ο Γιώργος Σεφέρης, με την αδερφή του και τον Κωνσταντίνο Τσάνσο αριστερά. Ενώ εδώ είναι πλέον η έκδοση του ημερολόγιου καταστρώματος. Ένα ποίημα που θα ήθελα να ακούσουμε από εκεί είναι ο γυρισμός του ξενιτεμένου, το οποίο θα αναφερθούμε, θα εξηγήσουμε αργότερα κάποια πράγματα γι' αυτό. Παλιέ μου φίλε, τι γυρεύεις, χρόνια ξενιτεμένος ήρθες με εικόνες που έχεις αναθρέψει κάτω από ξένους ουρανούς, μακριά από τον τόπο το δικό σου. Γυρεύω τον παλιό μου κήπο. Τα δέντρα μπούρκουν στη μέση και οι λόφοι μοιάζουν με πεζούλια. Κι όμως, σαν ήμουν παιδί, έπαιζα πάνω στο χορτάρι, κάτω από τους μεγάλους ίσκιους και έτρεχα πάνω σε πλαγιές, όλο πολύ λαχανιασμένος. Παλιέ μου φίλε, ξεκουράσου. Σιγά σιγά θα συνηθίσεις. Θα ανηφορήσουμε μαζί στα γνώριμά σου μονοπάτια. Θα ξαποστάσουμε μαζί κάτω από το θόρο των πλατάνων. Σιγά σιγά θα έρθουν κοντά σου το περιβόλι και οι πλαγιές σου. Γυρεύω το παλιό μου σπίτι. Με τα ψηλά τα παραθύρια, σκοτεινιασμένα τον κισό. Γυρεύω την αρχαία κολόνα που κοιτάζω ο θαλασσινός. Πώς θες να μπω σε αυτή τη στάνη. Οι στέγες μου έρχονται στους ώμους. Και όσο μακριά και να κοιτάξω, βλέπω γονατιστούς ανθρώπους. Λες, κάνουν την προσευχή τους. Παλιέ μου φίλε, δεν μ' ακούς. Σιγά σιγά θα συνηθίσεις. Το σπίτι σου είναι αυτό που βλέπεις. Και αυτή την πόρτα θα χτυπήσω σε λίγο οι φίλοι και οι δικοί σου.
γλυκά να σε καλωσορίσω. Γιατί να πω μακριφωνήσω. Σήκωσε λίγο το κεφάλι να καταλάβω τι μου λες. Όσο μιλάς, το ανάστημά σου ολοένα πάει και λιγοστεύει. Λες και βυθίζεσαι στο χώμα. Παλιέ μου φίλε, συλλογή σου. Σιγά σιγά θα συνηθίσεις. Η νοσταλγία σου έχει πλάσει μια χώρα ανύπαρκτη μεν όμως, έξω από τη γη και από τους ανθρώπους. Πια δεν ακούω τσιμουριά. Βούλιαξε και στον όρο μου φίλος. Παράξενο πως χαμηλώνουν όλα τριγύρω. Κάθε τόσο εδώ διαβαίνουν και θερίζουν χιλιάδες άρματα δρεπανηφόρα. Αυτό το έδωσε ο Λιός Δεπέζης το 1948, όταν είχε γυρίσει από την Κοριτσά. Η γενιά του 30 πλέον αρχίζει, χωρίς να, έχει αισιόδοξη ποιήση, αρχίζει να εκφράζει την ελπίδα ότι μετά την διάψευση των ψευδεστήσεων πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να οικοδομηθεί ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος. Ο Σεφέρης, λοιπόν, μέσα από την απεσιοδοξία του, παράλληλα έχει και την ελπίδα ότι τα πράγματα θα κάποια στιγμή θα αλλάξουν. Εδώ γυρνάει πίσω, δηλαδή, και συνδέει ένα φίλο από τα παιδικά του χρόνια. Το μοτίβο του νόστου είναι κλασικό από τα αρχαία, από τον Οδυσσέα. Και μετά στο δημιουργικό τραγούδι και στον Σεφέρη. Γυρνάει πίσω, λοιπόν, αλλά τα βλέπει αλλαγμένα τα πράγματα. Δεν είναι τα ίδια. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Σεφέρης φοβόταν τότε να επιστρέψει στην πατρογονική του αιστεία, στη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη, στη Σχάτων Πολών, γιατί ήξερε ότι δεν θα τα βρει πλέον όλα αυτά εκεί. Και μια πολιτική αναφορά που έχει το ποίημα, οπωσδήποτε γίνεται αισθητή όσο φτάνουμε στο τέλος του, είναι ότι πλέον ζούμε στην Αθήνα του 1938, όπου αφενός μεν έρχεται ο μεγάλος πόλεμος που ο διπλωμάτης Σεφέρης τον έχει δει. Αφετέρου, ο Σεφέρης εκφράζει και την αντίδρασή του στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Γι' αυτό και στο τέλος καταλήγει λέγοντας ότι πλέον παντού πρέπει άρματα δρεπανηφόρα. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν εγκαταλείπει την Αθήνα το 1941 για να πάει πρώτα στην Κρήτη και μετά στην Αλεξάνδρεια. Μαζί και ο Γιώργος Σεφέρης ως εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής κυβέρνησης, της εξόρισης της ελληνικής κυβέρνησης, θα συντάξει το τελευταίο εντέγγελμα του βασιλέως Γεωργίου του δεύτερου, θα συντάξει το πρώτο φύλλο της εφημερίδας κυβέρνησης μετά την εξορία και θα συνοδεύσει την βασιλική οικογένεια στο Ιωάννη. Θα ζήσει εκεί πέρα ως γραμματέας στην πρεσβεία στην Πρετόρια για ένα χρόνο, το με τη σύζυγό του στο Ιωάννη. Πρέπει να σκεφτούμε ότι κατά της κατοχής συνέχιζε να λειτουργεί το δίκτυο των ελληνικών διπλωματικών αποστολών, σε περιορισμένο βέβαια μέγεθος όσο δεν πέτρεπε από τις συνθήκες. Ο Σεφέρης λοιπόν θα κάτσει εκεί πέρα ένα χρόνο για να επιστρέψει μετά στο Κάιρο που εκεί έπαιξε αυτή η ελληνική κυβέρνηση. Η εποχή αυτή του δίνει την έμπνευση, κυρίως στην Ιωσαφρική, του δίνει την έμπνευση για να γράψει τα ποίηματα που εκδόθηκαν στο δεύτερο εμπορικό καταστρώματος το 1944. Ο Γιώργος Σεφέρης περιπλήρωσε εκπρόσωπος τύπου της εξόρισης της ελληνικής κυβέρνησης στο Κάιρο και θα επιστρέψει μέσω Ιταλίας, θα επιστρέψει στην Αθήνα με την απελευθέρωση. Είναι η ώρα της επιστροφής της κυβέρνησης της Αθηνικής Ενότητας του Γιώργου Παπαδρέου στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1944. Ο Γιώργος Σεφέρης θα αναλάβει ότι καθήκοντα διευθυντή του γραφείου του Αρχιεπίσκοπου του Μασκηνού, ο οποίος ασκούσε τότε τα καθήκοντα του Αντιβασιλέως, όσο ακόμα εκκρεμούσε το πολιτιακό ζήτημα. Ο
ξεπέρασε να φέρετε στον Τάρελ σε ένα ποίημα από το Ευρωβουλίο του Καθόματος Γάμα, στα περίχωρα της Κυρίνιας, όπου στη μητέρα ακριβώς αυτήν την συμπεριφορά του άλλοτε φιλελληνιστή Τάρελ, ο οποίος όμως τώρα πλέον λειτουργούσε σαν, ουσιαστικά σαν πράκτορας της κυβέρνησής του και γράφει για τους φίλους από τον άλλο πόλεμο. Πεκραμένος ο Δίος Εφέρης και από τη στάση των Βετραλών που δεν έδωσαν την Κύπρο. Τηρεί ακόμα μια σταθερή ενωτική πορεία, ενωτική πολιτική, η οποία βεβαίως στη συνέχεια θα του στοιχήσει και κάποιες δυσμένειες μεταξύ των συναδέλφων του. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει αρχίσει ήδη να προκαλεί κάποιες διαφωνίες και εδώ βλέπουμε τον το Σεφέρι με τον Ροζντάλ δεξιά του και επιστρέφει στην Αθήνα. Ακριβώς όμως η ενασχόληση του αυτή με την κυπριακή υπόθεση θα οδηγήσει τον Υπουργό Εξωτερικών τότε τον Ευάγγελο Αβέροφ να το αναθέσει την δεύτερη Γενική Διεύθυνση του Υπουργού Εξωτερικών με το κείμενο το Κυπριακό. Ο Σεφέρης θα συνοδεύσει τον Καραμαλή και τον Πρωθυπουργό Καραμαλή και τον Υπουργό Εξωτερικών Αβέροφ στη Γενική Συνέλευση στα Ηνωμένα Έθνη 1956, όταν συζητείται η κυπριακή υπόθεση. Είναι η εποχή που έχει προηγηθεί η απόφαση της κυβέρνησης Παπάγου το 1954 για διεθνοποίηση του Κυπριακού και μεταφορά του προβλήματος στα Ηνωμένα Έθνη. Ο Σεφέρης θα παραμείνει μια χρονιά στη θέση αυτή για να αναλάβει αργότερα καθήκοντα στην Πρεσβεία Λονδίνου από το 1954 και 1962. Οι Βρετανοί βέβαια έχουν τις πληροφορίες τους για την πολιτική του και στο τηλεγράφημα της Βρετανικής Πρεσβείας από την Αθήνα προς το Λονδίνο ο Σεφέρης περιγράφεται ως ο λίγο μαρίκος και λίγαν ενωτικός. Ο ίδιος ο Σεφέρης καταθέτει αργότερα ότι στεναχωριέται επειδή δηλαδή κουβαράει βάρος στην νησί του επειδή δεν μπόρεσε να επηρεάσει τις εμφωνίες ρίχης Λονδίνου προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Φαίνεται ότι είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του, φαίνεται ότι είχε διαβλέψει ότι οι συμφωνίες αυτές ανοίγουν την πόρτα για νέα ρητά, όμως τότε υπήρχε απόφαση υπέρ της προορισμής των συμφωνιών και έτσι κλείνει στην περίοδο αυτή το κυπριακό ζήτημα. Εδώ είναι ο Καραμαλής με τον Σεφέρη και τον Βρετανό Πρωθυπουργό Χάρολντ Μακμίλαν. Ενώ μία ακόμη υπόθεση στην οποία ο Γιώργος Σεφέρης θα αναπτύξει τη δραστηριότητα είναι η επιστροφή των γνωστών του Κάλβου, όταν ήταν πρωθυπουργός. Ο Κάλβος είχε ταφεί από το 1870-1869 στο Λάοθ και το 1960 που ήταν το έτος Κάλβου. Ο Γιώργος Σεφέρης ως πρεσβευτής θα αναλάβει την πρόταση της μετακομιδής των γνωστών του στην Αθήνα. Εδώ βεβαίως είναι η επιγραφή στην κατοικία του Έλληνας πρεσβευτή στο Λονδίνο, που αναφέρεται στο Σεφέρη αριστερά, ενώ φαίνεται πως είχε ζήσει και στη Sloan Avenue, αυτό είναι δεξιά, και δεν κατάφερα να το πείσω πότε έζησε εκεί. Ενώ εδώ είναι και η επιγραφή στον άλλον ένα μεγάλο ποιητή, τον Ανδρέα Κάλπο, ο οποίος είχε ζήσει φαίνεται το 1950. Μετά το Λονδίνο, λοιπόν, ο Σεφέρης εξοδοτεί το 1962, μια λαμπερή καριέρα και αρχίζει πλέον τις διαλέξεις σε διάφορα πανεπιστήμια στην Αμερική, ενώ αναγορεύεται επί της διδάκτορας των πανεπιστημίων Princeton, Cambridge, Oxford, της Θεσσαλονίκης. Είναι η εποχή που γράφει το τελευταίο του έργο, μάλλον το πρώτο τελευταίο του ποίημα έχει χαρακτήρα απολογισμού σύμφωνα με τον ποιητή, τα τρία κρυφά ποίηματα. Ενώ
Λαμβάνει χώρα βεβαίως η βράβευσή του από την Σουηδική Ακαδημία Επιστημών με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ο Σοφέρης θα ταξιδέψει στη Στοκχόλμη μαζί με την σύζυγό του για να βραβευθεί. Ενώ σύμφωνα με, με τα στοιχεία, το ποίημα εκείνο το οποίο κυρίως επηρέασε την επιτροπή των Νόμπελ ήταν μια αγγλόφωνη, μια αγγλική έκδοση ωραίων ποιημάτων του με τίτλο Βασιλιάς Σασίνης, που αναφερθήκαμε σαν εκεί, για άλλα ποίηματα. Κυρίως η Ακαδημία είδε εκεί, είδε στο έργο Σεβέρη τη διαχρονικότητα του ελληνικού πνεύματος. Ένα ταξίδι πνευματικό από τον Όμηρο μέχρι μέσω από το δημοτικό τραγούδι, μέσα από το δημοτικό τραγούδι και στη σύγχρονη εποχή βραβεύεται το σύνολο της ελληνικής πνευματικής παράδοσης. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Σεφέρης τότε για τον Νόμπελ αντιμετώπισε τον Σάμιον Μπέκετ, τον Πάμπλο Νερούδα. Αυτοί και οι δύο πήραν αργότερα Νόμπελ, ο ένας πήρε το 69 και ο άλλος το 71. Όμως είναι ενδεικτική η τιμή που δίνει το πρόσωπο του μεγάλου Έλληνα ποιητή. Και βεβαίως η τιμή αυτή θα επαναληφθεί το 1979 με τον Εσέλη. Ο ίδιος ο Σεφέρης δηλώνει κατά τη βράβευσή του τα εξής. Διαλέγοντας έναν Έλληνα ποιητή για το βραβείο Νόμπελ, νομίζω πως η Σουηδική Ακαδημία θέλησε να εκδηλώσει την αλληλεγγύη της με τη ζωντανή πνευματική Ελλάδα. Εννοώ αυτή την Ελλάδα για την οποία τόσες γενναίες αγωνίστηκαν προσπαθώντας να κρατήσουν ό,τι ζωντανό από τη μακριά παράδοσή της. Νομίζω ακόμη ότι η Σουηδική Ακαδημία θα ξαναδείξει πως η σημερινή ανθρωπότητα χρειάζεται και την ποιήση κάθε λαού και το ελληνικό πνεύμα. Και αργότερα ο Σεφέρης σχολιάζει στους δημοσιογράφους. Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο κροδίδι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Ο Σεφέρης θα βρίσκεται πλέον, βέβαια έχει αποσυρθεί από την δημοσιογραφική υπηρεσία, όταν θα εκδηλωθεί το στρατιωτικό πραξικόπημα της 23 Απριλίου. Είχε ως αρχή να μην παραμπαίνει στην τράγουσα πολιτική, επειδή όμως δεν απεξάρει να παραμένει σιωπηλός, εκδίδει το 1969 την γνωστή δήλωσή του στο BBC, με την οποία αποκηρύσει το καθεστώς των συνταγματαρχών. Με τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση του Πρόεδρου Κόμπι Πινέλης θα του στερήσει το διπλωματικό διαβατήριο. Και ο ίδιος ο ποιητής θα πεθάνει μετά από 2 χρόνια από διάκριση στομάχου, επαστικά πόλεμος. Κηδεία του λαμβάνει χώρα το Σεπτέμβριο του 1971 και αποτελεί αφορμή για ένα πάνω σε εξοκομό κατά του καθεστώτος. Ο κόσμος συνοδεύει το Σεπέρι μέχρι το πρώτο πρεπεδίο και τραγουδάει το τραγούδι που άκουσαμε στην αρχή, την Άμπληση. Το 2004, εν τω μεταξύ βεβαίως έχει ήδη κορυφωθεί η παγκόσμια αναγνώριση του, όμως το 2004 θα εκδοθεί η βιογραφία του Γιώργου Σεφέρη από τον Ρόμπερτ Μπίτον εδώ, που θέλει να το πληρώσει το έργο του. Προς το έργο μάλλον πάνω στον Σεφέρη. Ενώ αυτό εδώ είναι το σπίτι του κυρίου Σεφέρη σήμερα, στη σκάλα βουλών. Είναι πανδοχείο αριστερά και εστιατόριο κτλ. Το Γιώργο Σεφέρης μας άφησε 16 ποιητικές συλλογές, 6 μυθιστορήματα και δοκίμια, μάλλον 4 δοκίμια, τέσσερα δοκίμια πάνω στο Διονύση Σολωμό, τον Άρη Μακρυγιάννη, τον Ανδρέα Κάλβο, τον Κώστη Παλαμά και 2 μυθιστορήματα, ένα των οποίων ήταν οι 6 νύχτες στην Ακρόπολη του 1926. Μας έχει αφήσει ένα ημερολόγιο πλουσιότατο με το τίτλο Μέρες και επίσης ένα πολιτικό ημερολόγιο και έχει αναπτύξει βέβαια πλούσια επιστολογραφία και πλούσιο μεταφραστικό έργο.
Έχει μεταφράσει τα ξένα βιβλικά ένα από το και την αποκάλυψη του Ιωάννου. Κεντρικά, βεβαίως, δεν υπάρχει χρόνος να διαβάσουμε πάρα πολλά έργα, όμως σημεία αναφοράς στην ποίησή του και σύμβολα, θα λέγαμε, είναι ήδη από το 1935, είναι το τοπίο του Ιού Πελάγους, δηλαδή οι πέτρες, τα γάλματα, η θάλασσα, η μορφή του Οδυσσέα, που τον συγκινεί, καθότι και ο ίδιος είναι ένας, πώς το λέμε, εξεριζωμένος, η διαχρονική ελληνική ιστορική παράδοση και η ελληνικότητα. Ο ίδιος θεωρεί ότι ο ίδιος ονομάζει καθό της νομιοσύνης αυτών των διακύρωμα των Ελλήνων και ταυτόχρονα μας αφήνει να αισιοδοξούμε ότι αυτό το φορτίο που βαλιέται τόσους αιώνες θα βρίσκει πάντοτε συνεχιστές να το πάνε λίγο παραπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να παρακαλέσουμε τον πρόεδρο της κοινότητάς μας, τον Δόκτωρα Σεραφείμ Κυριακίδη, να έρθει να ευχαριστήσει και να μας πει και κάτι που βλέπουμε εδώ μπροστά, που ίσως δεν το έχουμε καταλάβει τι ακριβώς είναι, να μας το εξηγήσει. Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μέλη της κοινότητας και αγαπητοί προσκεκλημένοι μας. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον σημερινό ομιλητή μας, τον αξιότιμο Γενικό Πρόεδρο της Ελλάδας στο Λονδίνο, τον κύριο Δυνέστηκα, για την πολύ ωραία ομιλία με το θέμα τον Γιώργο Σεφέρη, τον μεγάλο Έλληνα ποιητή, που συνεχίζει και μας εμπνέει και μας δείχνει το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής. Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Πρόεδρο Δόκτωρ Ελένα Μάρκο και το Συμβούλιο και τα μέλη της Επιδείας Πελοποννησίων, καθώς και πρόοδο και επιτυχία στο πολύτιμο έργο που κάνουν. Και όπως είπε και ο πατέρας Αναστάσιος, θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα επίσης τον αγαπητό μου φίλο και μέλος της κοινότητάς μας, τον καλλιτέχνη ζωγράφο Αλέξη Καπράρα, τον απόβητο της Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας και υπότροφο ένα από τους λίγους του Royal College of Art, ο οποίος στόλισε και μόρφινε την ωραία αυτή εκδήλωση σήμερα με τους ωραίους πίνακες που βλέπετε δεξιά και αριστερά, οι οποίοι είναι προφρέτα του Γιώργου Σεφέρη. Ο Αλέξης με τον τρόπο του και με τις σταγόνες του, μέσα πάνω στο καμπά, δημιουργεί τέχνη, η οποία πολλές φορές είναι δύσκολο να την αντιληφθείς, αλλά μόλις ακουστεί η λέξη, για παράδειγμα, που σας σε φέρεις, είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβετε ότι είναι το πρόσωπο του να σε φέρει εδώ και από εδώ είναι καθιστός του σε φέρεις. Αν δεν το γνωρίσετε, αν δείτε λίγο παραπέρα, θα το καταλαβαίνετε. Βέβαια, είναι και αυτός εδώ, στο τέλος ίσως, αν θέλετε, μπορείτε να μιλήσετε μαζί του και να σας εξηγήσει κάτι παραπάνω. Θα ευχαριστήσω επίσης τον αγαπητό Μακούρα, τον πατέρα Αναστάσιο, ο οποίος είναι ο εμπνευστής και οργανωτής των πνευματικών μας συνάξεων που γίνονται κάθε χρόνο εδώ στους χώρους της κοινότητάς μας. Την πρόεδρο της βοηθητικής μας αδερφότητας, την κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντίνου και το συμβούλιο της που πάντα προετοιμάζουν τις εκδηλώσεις αυτές και ετοιμάζουν και ωραία κεράσματα που θα μας προσφερθούν μετά το τέλος, σε λίγο δηλαδή, από τις κυρίες. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, η σημερινή εκδήλωση οργανώθηκε μέσα στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων της Αρχιεπισκοπής μας, με την ευκαιρία της εορτής των τριών ιεραρχών και των χριστιανικών και ελληνικών γραμμάτων, που άρχισαν την περασμένη Κυριακή 24 Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται αύριο Δευτέρα. Πιστεύω ότι και η κοινότητά μας με τη σημερινή εκδήλωση συνέβαλε με επιτυχία στο πρόγραμμα των φετινών εορτασμών των χριστιανικών γραμμάτων της Αρχιεπισκοπής μας.
Χαίρομαι επίσης ιδιαίτερα για όλους σας που ήρθατε εδώ. Βλέπω ανάμεσά μας αρκετά πρόσωπα με τα οποία μας συνδέει μια πολύχρονη φιλία. Ένας εθελοντικός αγώνας όλα αυτά τα χρόνια που έχει μόνο σαν σκοπό την ανάπτυξη και πρόοδο της ελληνοκυπριακής μας παροικίας. Εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και Κοινοτικού μας Συμβουλίου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους θερμά που μας τιμήσατε με την παρουσία σας, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία και εκπλήρωση όλων των στόχων σας το 2016. Και τελειώντας, θα ήθελα εκ μέρους πάλι της κοινότητάς μας να προσφέρω ένα μυστικό δώρο στον αγαπητό μας πρόξενο κύριο Δεμέστιχα. Είναι ένας πίνακας του αγαπητού Αλέξη Καπράρα, ο οποίος συμβολίζει ένα καράβι και όπως ο Γιώργος Τεφέρης, έτσι και ο μελητής μας είναι διπλωμάτης και γνωρίζω ότι οι διπλωμάτες ταξιδεύουν συνέχεια. Είναι ένας κάτι συμβολικό, ένα καραβάκι, το οποίο θα σας φωτογραφίες σας για τα ταξίδια σας, μαζί με την βοήθεια του Θεού να σας βοηθάει στο έργο που έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και να πω κάτι πολύ, να εξάρω μάλλον κάτι πολύ σημαντικό που είπατε, ότι η συμμετοχή αυτή απόψε δείχνει πόσο πολύ είμαστε και πόσο αξίζει να μένουμε μαζί. Μπορεί τα κράτη καμιά φορά όταν έχουν προβλήματα να μην έχουν δυνατότητα να είναι πάντοτε παρόντα εκεί που πρέπει. Εμείς έχουμε 6 υπαλλήλους να το αποκριθούμε και τρέχουμε και δεν φτάνουμε για διαβατήρια και ξεχωριά διαφόρμα πράγματα όπως ξέρετε. Αλλά το κενό που δεν, καμιά φορά που δεν μπορεί να καλύψει το κράτος, καλύπτεται, δεν είμαστε όλοι μεταξύ μας. Άρα πρέπει να φέρετε τα παιδιά και τους φίλους σας σε πρωτοβουλίες όπως αυτή εδώ, ώστε να μην ξεχάσουμε ποιοι είμαστε και πού προερχόμαστε. Στο βολέ. Thank you.